Γνωρίζω, Ήμρε, πως αύριο το πρωί, 4 η ώρα, θα ταξιδέψεις για την Αθήνα για να φύγεις για την Κρήτη. Την κάποια αυτή ταλαιπωρία θα την υποστείς. Θα ήθελα να μου πεις για αυτή σου την μεταγραφή στον Όφη, τις διαβουλεύσεις που γίνανε και πριν από πόσο καιρό άρχισαν. Σερεθνίχα Μέγκουντανάτ, ο Δημίκορ και το Δευτέρα Τζάγκης, Ζάτη Ράσιδη, εσ μία ζερεθνίνια. Δύο αγούρας με τσούταν και ρεσέτ με γοζόφιο. Βακάσομον εις ότ έγιαστιου με γόμπαζε σέτμπε ότι ο Ολυμπιακός φοδοσέν και εις εγκαλείτο το άτη γοζολάσιο. Ναι, στο μάτς με τον Διαγόρα με έψαξε η διοίκηση του Όφη και εκεί κανονίσαμε, μιλήσαμε σε περίπτωση που γίνουν κανονιστούν όλα, θα πάω με τον Όφη. Μάλιστα. Ποιο είναι το ποσό της μεταγραφής σου? Ανακοινώθηκε ότι από τον Όφη το ποσό της μεταγραφής σου συνολικά είναι 70 εκατομμύρια δραχμές. Πόσα λεφτά πήρες εσύ, αν γνωρίζεις πόσα πήρε η ΜΙΤΑΦ ΚΑΠΑ και ο Ολυμπιακός? Ο οποίος Ολυμπιακός, να πούμε ότι θα κάνει επικύρωση της μεταγραφής αύριο και θα ανακοινώσει το ποσό. Μόνο αυτό ξέρω, ότι έχω 2 χρόνια 20 εκατομμύρια σύνολο. Δεν ξέρω ότι MTK πόσο και Ολυμπιακό Βόλο πόσο πήρε. Μάλιστα. Είχες διαβουλεύσεις σήμερα και από την Λάρισα, από την ΠΑΕ της Λάρισας, πριν και με από τον Όφη. Γιατί προτίμησες τον Όφη και όχι την Λάρισα? Вот Лариса велиш спасибо για τις Μέρτνε, вот Лариса азакитвала сутта, шмиеклефта Зофи. Это смон на кфете, та не ходи шокат сами то та соя Зофи меккереше тенгем семиешен. А Лариса волвисон кизарула кетсер бесетем телефону. А соя тенгем семиешен меккереште, каз аз ялен то иди сами то нафрем. És ez nyomott alatt be igazán. Ne, to, oti me, i Larissa me pire mono kio foresto telefono, telefonikos mono milisame, o Ofi érte ki me vrike sto spiti mu, miladi epsaksan ki me vrikan, αυτό έδειξε κάπως ότι το ενδιαφέρον τους ήταν μεγαλύτερο. Ναι, με το δούμε και ο Λάρισα και ρεσάτ φωνά μεγαλό κάσο μου νέλου, μπακόρ έκυψε το και έφουγα το μαζί και ήμβιταλα. Ίσως αν ήταν πρώτη η Λάρισα που θα με έβρισκε να μιλήσουμε στο σπίτι μου, μπορεί να ήταν ο Λάρισα η ομάδα που θα πήγαινα. Εσύ λέγει το στο περμούντον η μία ο Λάρισα να πει στον Κίβανο μου ότι μπέμω ρόγιο να ζέμπει έτσι πέις έλου και έλου πέρα και έλου γεμέρ νέρκουλου καζίρ να μην είναι η σύμβονα λασό πόινο ψάκ. Ναι, εύχομαι πάντως η Λάρισα να ανέβει στη βαθμολογία, γιατί χωρίς τη Λάρισα η Αλφα Εθνική δεν είναι, κάπως δεν ταιριάζει. Μάλιστα. Ήμρε, ο κύριος Σαράφης σε μια δήλωση που είχε κάνει στην Θεσσαλική Ραδιοφωνία Τηλεόραση είχε πει και σε μια δήλωση ότι είχε πει ότι δεν θέλει να φύγεις από την ομάδα του Ολυμπιακού. Σε δηλώσεις που έκανε σήμερα είπε ότι εσύ ζήτησες προσωπικά να φύγεις από τον Ολυμπιακό πριν από ένα μήνα τουλάχιστον. Συνέβη κάτι τέτοιο? Két kis idővel előtte mondta, hogy nem akarja, hogy elmenjél a csapatba. Na most egy hónapja azt mondta, hogy te akarsz, te kérted, hogy elmenjél a Volosból. Hát tulajdonképpen egyik sem igaz. De nem ízott itt terjázott, hogy olyan ott álló. Ezzel kapcsolatban csak azt tudom mondani, hogy az egyik szemem sír a másik nevet. Az egyik szemem azért sír, mert el kell menni Volosból, a másik pedig azért, mert újra NB1-be játszhatom. Ναι, η αλήθεια είναι ότι το ένα μάτι μου κλαίει, το άλλο γελάει. Κλαίει γιατί θα φύγω από το Βόλο και το δεύτερο ότι το άλλο μάτι γελάει γιατί θα ξαναπαίξω σε Αλφα Εθνική. Εσύ κάτσε τον Κίβανη ο Τσόπατον να κόγει Ιούσον Φλαζέμπι, έχει ότι μαράγιο μέσα στο Κίβι. Εύχομαι πάντως στο Βόλο να ανέβει στην Αλφα Εθνική, το εύχομαι από την καρδιά μου. Ήμρε, είπαμε για αυτή τη δήλωση του κ. Σαράφη, είπαμε ότι έγινε προσπάθειες πριν από ένα μήνα, ακούσαμε την απάντησή σου. Πες μας όμως αν προσπάθησε και η διοίκηση της ΠΑΕ του Ολυμπιακού να σε κρατήσει εδώ με κάποια ανταλλάγματα ή με κάποια προσφορά που σου έκανε. Μόνο με κόστησε ότι είχα προσπαθεί ΠΑΕ. Με κάποιες συζητήσεις που είχα. Μπέσαι για την κόρουλα, μη λένε ο Λέγιο Μεκούρδας. Μίλησαμε ποια θα είναι η καλύτερη. De én úgy érzem, hogy egy kis anyagi problémája is volt a csapatnak, és ez volt a legjobb megoldás mind a csapatnak, mind nekem, hogy én most elmenjek. Βγήκαμε στο, σε αυτό το αποτέλεσμα, γιατί είδαμε ότι έχει οικονομικά προβλήματα η διοίκηση, η ομάδα, και γι' αυτό βρήκαμε αυτή τη λύση. Βρήκαν, δηλαδή βρήκαν όλοι μαζί. Μάλιστα.
Τώρα να περάσουμε λίγο στα χαρούμενα. Έζησες 2 χρόνια στον Βόλο. Καταρχήν θέλω να μου πεις πώς έζησες εδώ, πώς είδες τον Βόλο, γενικά τον Βόλο, την ομάδα του Βόλου, το κλίμα που έζησες τα 2 χρόνια εδώ στον Βόλο. Hát mondnak, hogy valóban érzékenyültem az utolsó napon, mert jól éreztem magam ez alatt a 2,5 év alatt. És nagyon remélem, hogy a 2,5 év után talán még fogok játszani itt Volosba. Τώρα τελευταία ειδικά συγκινήθηκα πάρα πολύ. Όλα αυτά τα χρόνια που 2,5 που ήμουνα εδώ, μπορώ να μιλήσω με τα καλύτερα λόγια, δηλαδή σκέφτομαι τα καλύτερα. Λοιπόν, και ελπίζω ότι μετά από τον Όφη να μπορέσω να ξαναγυρίσω, αν γίνεται. Azt is meg kell jegyeznem, hogy tulajdonképpen egy-két problémától eltekintve köszönettel tartozok a vezetők felé is. Και πρέπει να πω ότι εκτός από 1-2 μικρό προβλήματα που είχαμε, πρέπει να πω ευχαριστώ και προς τη διοίκηση, γιατί τα πήγαμε καλά μέχρι τώρα, δεν υπήρχε πρόβλημα μεγάλο. Μάλιστα. Μετά από 2 χρόνια να ξαναγυρίζεις, αυτό το ευχόμαστε όλοι. Και κλείνοντας αυτή την συνέντευξη, να μην σε κρατάμε για άλλο, ταξιδεύεις το πρωί. Θα ήθελα να μου πεις πού αποβλέπεις με την μεταγραφή σου στην Όφη, ποιοι είναι οι στόχοι σου από εδώ και πέρα. Για τσίλοντα, ας οφείλω. Hát tulajdonképpen nehéz dolgom lesz, mert egy új csapathoz megyek, új játékosok, új környezet, de igyekszem helytállni. Kanonika, én egy diszkuli feszimó, hogy itt a pausi kinúrja a mada, se kinúrja pedeváron, kinúrja szimbektes te inne. Fá a prospatiszó, navgó, stonofi, szaksős, a tonomátú poéj. Είχαμε κάποιες δηλώσεις ότι θέλεις να πας στον Όφη επειδή η ομάδα έχει ελπίδες να βγεις στο UEFA, να βγεις στην Ευρώπη, για να παίξεις εκεί. Igen, 29 éves vagyok még, és szeretnék egy utolsó lehetőséget az Európa kupákba, és remélem, hogy az Zofival én is úgy tudok szerepelni, hogy elérjük ezt a célunkat. Ναι, είμαι 29 χρονών και νομίζω ότι έχω λίγο χρόνο ακόμα, μπορώ να βάλω ένα χεράκι, να πάω και εγώ στην Ευρώπη, να βοηθήσω την ομάδα που θα πάω. Ευχαριστούμε πολύ. Σε ευχόμαστε καλή επιτυχία στην νέα σου ομάδα και όπως είπες, μετά από 2 χρόνια, αν μπορέσεις να ξανάρθεις στο Βόλο, βέβαια αν ο Βόλος έχει δικαίωμα ξένου παίκτη τότε.